Το Λίμπο μας βυθίζει σε έναν γκρίζο κόσμο, όπου κυριαρχεί μια ασπρόμαυρη έκφραση του θανάτου. Εξερευνώντας τον κόσμο του, τα συναισθήματα που πρωταγωνιστούν είναι ο φόβος, η φρίκη και η εγκατάλειψη. Ένα αγόρι αναζητεί τη χαμένη του αδελφή μέσα σε ένα τοπίο που δεν γνωρίζει κανείς πώς βρέθηκε. Προκειμένου να βοηθήσει ο παίκτης το μικρό αγόρι να ολοκληρώσει το σκοπό του, θα χρειαστεί να υποβάλει τον εαυτό του σε πλήθος δοκιμασιών, οι οποίες ορθώνονται μπροστά του ως ποικίλα εμπόδια. Τα εμπόδια αυτά μπορούν να περιγραφούν είτε ως υλικά είτε ως ψυχολογικά. Θα χρειαστεί ο παίκτης να αντιμετωπίσει παγίδες, τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, ακόμα και πλάσματα που μοιάζουν να ξεπίδησαν μέσα από τις σελίδες ενός ξεχασμένου και σκοτεινού παραμυθιού. Όσον αφορά στη ψυχολογική υπόσταση των δοκιμασιών, χρειάζεται γερό στο μάχη, καθότι κάποιοι γρίφοι απαιτούν ιδιαίτερα αρρωστημένη φαντασία. Επειδή μάλιστα ο θάνατος παραμονεύει παντού, είναι βέβαιο πως ο παίκτης θα χρειαστεί να χάσει πάρα πολλές φορές, προκειμένου να καταφέρει να βρει τον καλύτερο τρόπο για να περάσει από ένα σημείο και να συνεχίσει προς το τέλος της ιστορίας. Κάποιες παρουσίες μέσα στον κόσμο του Λίμπο, ενώ φαινομενικά και φυσιογνωμικά δείχνουν φιλικές, ουσιαστικά βρίσκονται εκεί με σκοπό να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την πορεία του μικρού αγοριού. Τίποτα λοιπόν δεν είναι φιλόξενο στον κόσμο αυτόν. Κάτι που ξαφνιάζει ευχάριστα την όλη διαδικασία είναι το γεγονός πως για τον έλεγχο του ήρωα απαιτείται η χρήση μόλις δύο πλήκτρων και του σταυρού κατεύθυνσης, προκειμένου να διασχίσει κανείς αυτόν τον γραμμικό εφιάλτη. Ένα πλήκτρο για το άλμα και ένα για την αλληλεπίδραση με τα υλικά αντικείμενα. Τίποτε άλλο. Είναι πραγματικά σπουδαίο πως ένας τόσο απλός χειρισμός αρκεί για να εξερευνήσει κανείς την πολύπλοκη αυτή περιπέτεια. Ακόμα και σε επίπεδο οπτικοακουστικού τομέα, το Λίμπο συναρπάζει με την απλότητά του. Η Playdead κατάφερε να ενσωματώσει μέσα σε μία απλή παλέτα μόλις τριών χρωμάτων ένα πανέμορφο αλλά μακάβριο κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι εικαστικά άρτιο, εντυπωσιάζοντας παράλληλα με τη δομή του. Ειδικά στο τομέα του ήχου, τα εξαιρετικά ηχητικά εφέ καθώς και επιβλητικά μουσικά θέματα είναι τα στοιχεία που προσδίδουν στον τίτλο μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Κάτι που μας ενόχλησε αρκετά είναι η υπερβολικά μικρή διάρκεια του τίτλου. Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη την downloadable ταυτότητά του, οι 1200 πόντοι είναι ένα άκρος υψηλό αντίτιμο. Επιπροσθέτως, διακρίναμε κάποια λάθη όσον αφορά στα γραφικά, με αποτέλεσμα να χάνουμε σε ανύποπτο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός πως μια εταιρεία με 4 χρόνια εμπειρία στο χώρο κατάφερε να προσφέρει μία από τις καλύτερες downloadable παραγωγές που έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα, είναι μια απρόσμενα ευχάριστη επαλήθευση για το ότι τα video games μπορούν να θεωρηθούν τέχνη.